Θα ήθελα να πω δύο λόγια καταρχάς για τις εκδόσεις Red Max, οι οποίες συνδέονται με το Ινστιτούτο Κοινωνικής, Οικονομικής και Ιστορικής Έρευνας Κομούνα, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβρη που μας πέρασε μόλις και στεγάζεται στον ομώνυμο πολυχώρο μαζί με το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων στην Ιουλιανού 67. Το βιβλίο συνεπώς δεν είναι μια απομονωμένη προσπάθεια, εντάξει σε μια συνολικότερη προσπάθεια που κάνουμε, η οποία δεν είναι και μόνο εκδοτική. Από τότε που ξεκινήσαμε τη λειτουργία του χώρου έχουν γίνει δεκάδες συζητήσεις και οργανωμένα σεμινάρια έτσι προς την κατεύθυνση ενός γόνιμου και ανοιχτού προβληματισμού με το βλέμμα στραμμένο πάντοτε στις σημερινές, στις σύγχρονες ανάγκες του κοινωνικού κινήματος. Δεδομένου τώρα ότι φέτος είναι η επέτειος των 100 ετών από την Οκτωβριανή Επανάσταση, αρκετά φυσικά η δραστηριότητά μας εκδοτική προσανατολίστηκε και προς αυτήν την κατεύθυνση. Εκτός από το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε, έχουμε και εμείς μια σειρά άλλα βιβλία τα οποία θα μπορούσαν να μπουν σε αυτή την θεματική. Ένα από αυτά είναι το γνωστό βιβλίο του Νταβίδ Μαντέλ για τις εργοστασιακές επιτροπές και τον εργατικό έλεγχο στην Πετρούπολη το 1917, το οποίο κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες σε δική μου μετάφραση. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι σημαντικό για πολλούς λόγους, για τα ερωτήματα που βάζει. Αναδεικνύει ζητήματα που συχνά παραμελούμε, όπως τη σημασία που μπορεί να έχουν τα δημοκρατικά αιτήματα για την μετάβαση στο σοσιαλισμό. Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μετάβαση από μια δημοκρατική σε μια κοινωνική επανάσταση. Και επίσης την πορεία από τον εργατικό έλεγχο στην εθνικοποίηση, έτσι όπως προκύπτει μέσα από τις συγκεκριμένες ανάγκες της ταξικής πάλης της περίοδου. Επίσης, είναι ένα βιβλίο το οποίο προσπαθεί μέσα από τις πηγές να απαντήσει σε μια κατηγορία που εκτοξεύεται συχνά ότι για τη μετέπειτα πορεία της Επανάστασης μπορεί να ευθύνεται ο τοπικός χαρακτήρας της. Κυκλοφορεί ακόμα από τις εκδόσεις μας το κλασικό έργο του John Reed, 10 μέρες που συγκλώνησαν τον κόσμο. Είναι ίσως το κλασικότερο βιβλίο που μπορεί να διαβάσει κανείς ως εισαγωγή στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Και πρόσφατα κυκλοφορήσαμε και μια βιογραφία του Μάρξ, γραμμένη από τον Μέρινγκ, ο οποίος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους μαρξιστές της γενιάς του, αλλά και φίλος και σύντροφος της Ρόζας Λουξεμπούργκ, η οποία έχει συνεισφέρει και κομμάτι του βιβλίου. Αυτή την πολιτική σύνδεση πλήρωσε το βιβλίο του Μέρινγκ, με αποτέλεσμα να μην έχει μεταφραστεί μέχρι σήμερα στα ελληνικά παρά τη σημασία του. Και αυτό είναι ένα κενό το οποίο ερχόμαστε να καλύψουμε. Αδιόρατα, μάλιστα, εκ πρώτης όψεως, αυτή η λουξεμπουργική βιογραφία του Μάρξ, μια βιογραφία η οποία, μεταξύ πολλών άλλων, είναι η βιογραφία την οποία θεωρεί τη σημαντικότερη ο ελευθεριακός Μάριε Μπούξιν, είναι μια βιογραφία που επικοινωνεί κατά κάποιο τρόπο και με το βιβλίο το οποίο θα παρουσιάσουμε σήμερα. Ελπίζω αυτό να έχει γίνει κάπως καθαρότερο μέχρι το τέλος της παρουσίασης. Και παραθετικά έχει ενδιαφέρον ότι βεβαίως το κεφάλαιο που γράφει ο Σέρζ εδώ για την ήττα της Επανάστασης στη Γερμανία αναφέρεται φυσικά και ο Μέρινγκ, ο γνωστός μας πια. Λοιπόν, λίγα λόγια για την εκδοτική προσπάθεια του έτος 1 επίσης, πριν προχωρήσουμε στο βιβλίο αυτό καθ' αυτό. Από τις εκδόσεις μας, το έτος 1 κυκλοφορεί σε μετάφραση του Φίβου Αρβανίτη, γνωστού για το μεγάλο μεταφραστικό το έργο και με την ιδιαίτερα προσεκτική επιμέλεια της Διονυσίας Στεφανοπούλου. Η μετάφραση αυτή του Φίβου Αρβανίτη γίνεται σε γλώσσα ζωντανή, παλόμενη, που κατορθώνει να μεταφέρει στην ελληνική την ποιότητα της γραφής του ίδιου του Σέρζ. Σε κάθε σημείο του βιβλίου ο αναγνώστης μπορεί να παρασυρθεί από την ίδια τη γλώσσα, από την ίδια τη γραφή, ανεξάρτητα από το αν το θέμα είναι η μάχη στο μέτωπο ή μπορεί και να είναι και μια απλή συνεδρίαση. Ο Φίβος Αρβανίτης εργάστηκε βέβαια πάνω στο γαλλικό πρωτότυπο, με αναφορά και στην ισπανική μετάφραση. Ταυτόχρονα όμως το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει μέσα από τη χρήση και μέσα από την αναφορά και στην αγγλική μετάφραση, την οποία μας παραχώρησαν ευγενικά οι εκδόσεις Market Books, μιας μετάφρασης που αποτελεί προϊόν συστηματικής έρευνας, λαμβάνει υπόψη τις όλες εκδόσεις και είναι πλούσια σε υπομνηματισμό και σε διάφορα άλλα στοιχεία. Το βιβλίο συμπληρώνεται με δύο προλόγους, του 1930 και του 1938, αλλά και με τον επίλογο του 1947, την πολιτική διαθήκη του Σέρζ, τα λέγαμε, που στη σημασία της αναφερθούμε και συνέχεια.
Στο σημείο αυτό, πριν προχωρήσουμε στο ίδιο το βιβλίο, θα πρέπει οπωσδήποτε να πούμε δύο λόγια για το ποιος είναι ο συγγραφέας. Ο Βικτόρ Σέρζ, κατά κόσμον Βίκτορ Λβόβιτς Κίμπαλσιτς, γεννήθηκε στις 30 Δεκέμβρη 1890 στις Βρυξέλλες, από Ρώσους γονείς, φυγάδες, ναρότιμικους. Στα νεανικά του χρόνια υπήρξαν αρχικός και πλήρωσε αυτή τη στράτευση με 5 χρόνια φυλακή, στις γαλλικές φυλακές. Στη συνέχεια διέφυγε στη Βαρκελόνη, όπου απέκτησε το ψευδόνυμό του, αλλά και γνώρισε τους μετέπειτα συντρόφους του στο ΠΟΥΜ. Με το ξέσπασμα της Οκτωβριανής φτάνει στη Ρωσία το 1919 και εντάσσεται στους Μπολσεβίκους. Αυτό το πέρασμα από τον αναρχισμό στον Μπολσεβικισμό είναι που συνιστά και μια πολύ σημαντική ιδιαιτερότητά του. Παραμένει πιστός στην Επανάσταση σε όλη του τη ζωή και αγωνίζεται για αυτήν όχι μόνο στη Ρωσία αλλά και στην Ευρώπη, από διάφορες θέσεις και από την Κομιντέρν. Συνεργάστηκε με τον Τρότσκι και την αριστερή αντιπολίτευση παρά τις διαφωνίες και απελάθηκε από τη Ρωσία το 1936, λίγο πριν ξεσπάσουν οι εκαθαρίσεις και αφού πρώτα παρέμεινε στη φυλακή και την εξορία για 3 χρόνια σε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Νωρίτερα βέβαια είχε γνωρίσει και άλλες συντομότερες, αλλά βέβαια αρκετά αγρές διώξεις. Πέρα από το επαναστατικό του έργο, το συγγραφικό του έργο είναι τεράστιο, με 12 μυθιστορήματα, μια ποιητική συλλογή, αναρρύθμιτα άρθρα και 2 ντουζίνες πολιτικά ιστορικά βιβλία. Και αυτός ο άνθρωπος πεθαίνει πάυτοχος, εξόρισε στο Μεξικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν τον βρήκαν φορούσε τρύπια παπούτσια. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του είναι αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το έτος 1 της Ρωσικής Επανάστασης δεν είναι απλώς ένα σπουδαίο έργο. Είναι ίσως στον όποιο βαθμό ένα κλασικό έργο. Κλασικό έργο θεωρείται αυτό το οποίο διαβάζεται σε όλες τις εποχές, το οποίο μπορεί να υπερβαίνει τη συγκυρία και να συνομιλεί κάθε φορά με το μέλλον. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας συνέργειας ανάμεσα στο ίδιο το βιβλίο και στις ερμηνείες του. Ένα έργο γίνεται κλασικό στο βαθμό που επιλέγεται ως σημείο αναφοράς, ως κόμβος σε μια συζήτηση, με αποτέλεσμα να τοποθετούμε σε κάθε εποχή ερωτήματα, τα δικά μας ερωτήματα, τα ερωτήματα της εποχής μας, όχι μόνο για να τα απαντήσουμε, αλλά και γιατί συνομιλώντας με ένα κλασικό έργο, συνομιλούμε ταυτόχρονα και με όλους όσους συνομιλούν μαζί του. Λέω λοιπόν ότι αυτό το βιβλίο είναι ίσως κλασικό, ότι αποτελεί κόμβο σε μια συζήτηση, ότι μπορούμε να του θέσουμε ερωτήματα από τη δική μας σκοπιά, από τη δική μας εποχή. Ταυτόχρονα είναι βεβαίως ένα βιβλίο ιστορίας. Περιλαμβάνει ολόκληρη την πορεία του πρώτου έτους της Οκτωβριανής. Την καταγράφει, όπως είπαμε, με ζωντανή γλώσσα, γιατί ο Σέρζ έχει σπουδαία πένα, με γνώση των προσώπων και των γεγονότων από τα μέσα και από αυτή την άποψη είναι ένα βιβλίο εφάμιλο της ιστορίας της Ρώσικης Επανάστασης. Του Τρότσκι ή του 10 μέρες που συγκλώνησαν τον κόσμο, του Τζον Ριντ. Αν τα έχετε διαβάσει αυτά τα δύο, το επόμενο το οποίο θα διαβάσετε είναι αυτό. Ο συγγραφέας καταπιάνεται με όλα τα δύσκολα ζητήματα και προσπαθεί να δώσει μια όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα της Επανάστασης. Ξεκινάει από την απελευθέρωση των δουλοπάρικων το 1861 και κάνει όλη τη διαδρομή μέχρι το 1917. Στέκεται πολύ περισσότερο στην ίδια την εξέγερση, τα γεγονότα και τα πρόσωπα, τις πρώτες προκλήσεις και τα πρώτα μέτρα που παίρνει. Καταγράφει το ξεκίνημα της Αντιπανάστασης και τις πρώτες φλόγες του εμφυλίου πολέμου. Στέκεται αναλυτικά στη διαμάχη για τη συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ και παρουσιάζει με λεπτομέρεια τις θέσεις όλων των πλευρών του Μπολσεβίκικου κόμματος και όχι μόνο. Καταγράφει την ξένη επέμβαση, τη συγκρότηση και τις νίκες του Κόκκινου Στρατού. Αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην τρομοκρατία, λευκή τρομοκρατία και κόκκινη ως απάντηση. Ένα κεφάλαιο αφιερώνει στην ήττα των εργατών στη Γερμανία, σε μια επανάσταση η επιτυχία της οποίας ήταν ζωτική σημασίας για την εξέλιξη της Ρωσικής Επανάστασης, όπως σημειώνει πολλές φορές μέσα στο βιβλίο ο Σέρζ με τα λόγια του Λένιν και του Τρότσκι. Και ένα κεφάλαιο αφιερώνει στον λεγόμενο πολεμικό κομμουνισμό. Ασχολείται βεβαίως και με μια σειρά άλλες όψεις, με την τέχνη, με την επιστήμη, με τη φιλοσοφία της περίοδου, προσπαθεί να δώσει μια όσο γίνεται πληρέστερη εικόνα της εποχής. Το βιβλίο ξεκινάει να γράφεται το 1927 και οι τελευταίες αράδες, όπως γράφει ο Σέρζ στον πρόλογο του 1938, γράφονται τον Γενάρη του 1930. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι προς τα τέλη του 1927 τα περισσότερα μέλη της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Τρότσκι και ο Ζινόβιεφ, έχουν ήδη εκδιωχθεί από το κόμμα.
Επίσης, το 1928 ο ίδιος ο Σέρις εκδιώχθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα λόγω της σύνταξής του με την αριστερή αντιπολίτευση, αλλά και λόγω της κριτικής την οποία ασκεί στην πολιτική της ΕΣΔ στην Κίνα. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα βιβλίο στο οποίο ο συγγραφέας κάνει μια φλογερή και απόλυτη υπεράσπιση της Επανάστασης του Οκτώβρη, σημείο προς σημείο, επιλογή με την επιλογή, μέρα με την ημέρα και μήνα με το μήνα. Σε ορισμένα σημεία, μάλιστα, είναι εμφανές ότι εισφάλει ή επίσης ότι ιεροποιεί και περνάει μια εικόνα με την οποία ο ίδιος θα διαφωνήσει στο μέλλον. Προς το παρόν, όμως, ο Σέρις εξακολουθεί να πιστεύει ότι η Επανάσταση σώζεται και πρέπει να την υπερασπιστεί και κάνει αυτή την υπεράσπιση με αποφασιστικότητα. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία που κάνουν ένα καλό, ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Και σίγουρα δεν πρόκειται για ξεχασμένο βιβλίο. Σημειώνω ότι η τελευταία του επανέκδοση στα γαλλικά είναι από τις εκδόσεις La Découverte, μόλις το 1997. Εγώ όμως υποστήριξα ότι πρόκειται ίσως ακόμη περισσότερο για ένα κλασικό βιβλίο. Τι είναι λοιπόν αυτό που το κάνει κλασικό, που του δίνει ίσως τη δυνατότητα σε κάποιο βαθμό να ξεπεράσει την εποχή του? Στην πραγματικότητα, το έτος 1, κατά τη γνώμη μου, γίνεται κλασικό μόνο με την προσθήκη του επιλόγου του 1947, όπου ο Σέρις επιστρέφει και συζητά με τον εαυτό του. Ο διάλογος με το μέλλον ξεκινά με αυτήν την εσωτερική αναδίπλωση, όπου ο Σέρις του 1947 συζητά με τον Σέρις του 1927 και με τον Σέρις του 1917. Στον επίλογο αυτό, ο Σέρις, που έχει γράψει αυτή τη φλογερή υπεράσπιση που είπαμε του 1917, ένας άνθρωπος που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην Επανάσταση, είναι μάλλον ο πρώτος αφοσιωμένος επαναστάτης που χρησιμοποιεί τον όρο ολοκληρωτισμός για να περιγράψει ταυτόχρονα και το σταλινικό καθεστώς, από μια σκοπιά όμως που δεν εγκαταλείπει τον ορίζοντα του σοσιαλισμού και την προοπτική της Επανάστασης. Φυσικά, η ιστορία του όρου ξεκινάει νωρίτερα από τους Ιταλούς αντιφασίστες. Είναι όμως πιθανότατα ο Σέρις αυτός που τη χρησιμοποιεί για πρώτη φορά από αυτή την ιδιαίτερη σκοπιά. Από αυτή την άποψη ανοίγει έναν δρόμο. Πρόκειται για συνταρακτικές σελίδες. Είναι τόσο συνταρακτικές, είναι τόσο σημαντική αυτή η αλλαγή προοπτικής, που θα σας πρότεινα μάλιστα να ξεκινήσετε να διαβάζετε το βιβλίο από το τέλος. Είναι εντελώς διαφορετική η αναγνωστική εμπειρία εάν κανείς διαβάσει πρώτα τον επίλογο του 1947 και στραφεί στο κυρίο σώμα του βιβλίου στη συνέχεια. Η ανάγνωση από διθυραμβική και ατσάλινη περιγραφή του σκληρού αγώνα των επαναστατών μετατρέπεται σε απορία, σε διερεύνηση. Το θαυμαστικό γίνεται ερωτηματικό. Η κάθε φράση του συγγραφέα τίθεται σε αμφισβήτηση. Οι σελίδες, για παράδειγμα, όπου γίνεται αντικείμενο υπεράσπισης ή ουδέτερης περιγραφής η δράση της Τσεκά, παίρνουν εντελώς διαφορετικό νόημα υπό το φως του επιλόγου, όπου καταγγέλλεται ως εγκληματικό και ακατανόητο λάθος το γεγονός ότι δόθηκε στην Τσεκά το δικαίωμα να μπορεί να εκτελεί χωρίς δίκη. Γιατί τι γράφει στον επίλογο για την Τσεκά ο Σέρις, για την ίδια Τσεκά την οποία υπερασπίζεται σε όλο το βιβλίο, λέει. Το πιο ακατανόητο σφάλμα, ακατανόητο για την πήξη εσκεμμένο, που διέπραξαν αυτοί οι σοσιαλιστές, οι Μπολσεβίκοι, οι τόσο έμπλεοι ιστορικής γνώσης, ήταν ότι έφτιαξαν την έκτακτη επιτροπή καταστολής της αντεπανάστασης, της κερδοσκοπίας, της κατασκοπίας και της λιποταξίας, την γνωστή Τσεκά, η οποία δίκαζε τους κατηγορούμενους και τους απλούς υπόπτους, χωρίς ούτε να τους ακούει, ούτε να τους βλέπει, χωρίς επομένως να τους παρέχει καμία δυνατότητα υπεράσπισης. Εξέδιδε τις αποφάσεις της μυστικά και εξίσου μυστικά προέβαινε σε εκτελέσεις. Τι άλλο ήταν αυτό, αν όχι μια ιερά εξέταση? Και παρακάτω, το σφάλμα και η αστοχία είναι προφανή. Οι επιπτώσεις υπήρξαν τρομακτικές, αφού η ΓΚΠΕΟΥ, δηλαδή η διευρυμένη Τσεκά, με καινούργιο όνομα, κατέληξε να ξεκληρίσει ολόκληρη την επαναστατική γενιά των Μπολσεβίκων. Αυτή η αντιπαραβολή που διατρέχει ολόκληρο το έτος 1 δημιουργεί μια εσωτερική ένταση. Και η εσωτερική ένταση με τη σειρά της αφήνει άλλα περιθώρια ερμηνείας, δίνει χώρο στα ερωτήματα. Αυτή η ένταση λοιπόν, από αυτή την οπτική, είναι που θα επέτρεπε ίσως σε αυτό το βιβλίο να θεωρηθεί κλασικό.
αποτελεί όμως ερμηνευτικό κόμβο το έτος 1, σημείο συνάντησης για μια ευρύτερη συζήτηση που υπερβαίνει το ίδιο και την εποχή του, αποτελεί μια αφετηρία. Νομίζω ότι μπορεί να ισχύει για τουλάχιστον μία συζήτηση, για τη συζήτηση που αφορά τα συμπεράσματα από το σύντομο 20ο αιώνα, για τη συζήτηση του τι σοσιαλισμό θέλουμε για τον 21ο αιώνα και του τι είδους επανεκκίνηση χρειαζόμαστε σε μια στιγμή που η παγκόσμια κυριαρχία του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού φαίνεται να ολοκληρώνει το δεύτερο κύμα θριαμβικής επέλασης μετά την πτώση της ΕΣΔΗ. Αναπτύσσεται λοιπόν σήμερα μια συζήτηση για το πώς να σκεφτούμε τον σοσιαλισμό του στον 21ο αιώνα. Και υπάρχει μια απάντηση η οποία κερδίζει σιγά σιγά έδαφος. Ότι θα μπορούσαμε ίσως να σκεφτούμε τον σοσιαλισμό όπως ήταν στα πρώτα του χρόνια. Στην αφετηρία του, στην ουσία του, ως μια μορφή ριζοσπαστικής δημοκρατίας. Αυτό θα υποστήριζε για παράδειγμα ο Ζακ Ρανσιέρ, ο οποίος ήταν εδώ στην Αθήνα πριν από λίγο καιρό. Αυτό υποστήριζε από άλλη διαδρομή αρκετά διαφορετικά πριν από 10 μέρες περίπου ο Πασκάλ, συντάκτης του Γιάκομπι, σε άρθρο του New York Times. Το έκανε μάλιστα αναφερόμενος έμεσα στο παράδειγμα της Φιλανδίας, στο οποίο δίνεται πολύ χώρος στο έτος 1. Και πιστεύω ότι διάβασε ακριβώς αυτό το βιβλίο πριν γράψει αυτό το άρθρο, στην αγγλική του έκδοση, από τις εκδόσεις Haymarket, αν δούμε και τις σχέσεις που υπάρχουν. Όχι μόνο λόγω της αναφοράς στη Φιλανδία φυσικά, αλλά γιατί αυτή ακριβώς συμβαίνει να είναι η πολιτική διαθήκη του Σέρζ στον επίλογο του 1947, όπου 30 χρόνια μετά την Οκτωβριανή, επιστρέφοντας, γράφει χαρακτηριστικά. Θα υπάρξουν αναμφίβολα δικτατορίες, περισσότερο ή λιγότερο επαναστατικές. Το καθήκον του εργατικού κινήματος θα είναι πάντα, περιμένω πεπισμένος γι' αυτό, να φροντίσει να διατηρήσουν ένα χαρακτήρα δημοκρατικό. Όχι πια προς όφελος μόνο του προλεταριάτου, αλλά του συνόλου των εργαζομένων και μάλιστα των εθνών. Με αυτή την έννοια, η προλεταριακή επανάσταση είναι πλέον στα δικά μου μάτια ο στόχος μας. Η επανάσταση που θέλουμε να υπηρετήσουμε δεν μπορεί να είναι παρασοσιαλιστική με την ανθρωπιστική έννοια του όρου. Και για την ακρίβεια, σοσιαλίζουσα που υλοποιείται με δημοκρατικά και ελευθεριακά μέσα. Θα κλείσω λοιπόν λέγοντας το κοινότοπο ότι εάν πετύχουμε αυτό το στόχο, αυτό το καθήκον που μας βάζει ο ΣΕΖ για ένα σοσιαλισμό με δημοκρατικά και ελευθεριακά στοιχεία, το έτος 1 μπορεί και να παραμείνει κλασικό. Εάν αντιθέτως αποτύχουμε, η μοίρα του δεν θα έχει πια σημασία, γιατί θα σημαίνει ότι στον αγώνα του σοσιαλισμού ενάντια στη βαρβαρότητα επικράτησε η βαρβαρότητα.